Πάμε και στην Φλόρινα τώρα να δούμε θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Καλησπέριζουμε τον Νίκο το Φίλο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Να είσαι καλά. Να ξεκινήσουμε με το Μητρό Εθελοντισμού τώρα από το Δήμο Φλόρινας, Νίκο. Δημήτρη, το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμο Φλόρινας προχωρεί στη σύνταξη του Μητρού Εθελοντισμού και καλεί όλους τους νόμιμους εκπροσώπους συλλόγων, σωματείων, φορέων να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ή στο Δημαρχείο Μεγάλο Αλεξάνδρου 97, εκεί που είναι το Δημαρχείο, στη Φλόρινα, ή στο Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας, δηλαδή Δημοτικής Αγοράς 70, που είναι στην Αγορά. Επίσης, Δημήτρη, είναι σημαντικό οποιασδήποτε συλλογικότητας το καταστατικό περιέχει πτυχές που άπτονται του εθελοντισμού και προβλέποντας σε αυτό εθελοντικές δράσεις να το δηλώσουν ώστε να γίνει η καταγραφή των εθελοντικών οργανώσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στο Δήμο Φλόρινας. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο Δήμο Αμιντέου και στο αίτημα που κάνει ο Δήμαρχος ο Άνδρος Μπιτάκης για επίδομα θέρμανσης, Νίκο. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Μπιτάκης. Σωστό, Δημήτρη. Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα έστειλε ο Δήμαρχος Αμιντέου Άνδρος Μπιτάκης με θέμα τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές της τηλεθέρμανσης. Συνοπτικά αναφέρουμε την επιστολή του Δημάρχου ότι μόνο με νόμο να χορηγηθεί επίδομα και σε άλλο είδος καυσίμου, δηλαδή υγραέριο, καυσόξυλα, φυσικό αέριο με βιομάζα. Αυτό θα γίνει. Η θέρμανση των κατοίκων Αμιντέου, Φιλώτα, Λεβέας γίνεται με την τηλεθέρμανση. Με το κλείσιμο όμως του ΑΕΣ Αμιντέου αυξήθηκε το κόστος θέρμανσης κατά 30% λόγω της βιομάζας και εν μέρει λιγνίτη. Να επιδοτηθεί και η τηλεθέρμανση με βιομάζα, ζητάει ο Δήμαρχος. Διαφορετικά δημιουργούνται δύο ταχυτήτων καταναλωτές. Τα νοικοκυριά ανέρχονται σε 2.500 περίπου, δηλαδή 7.000 άτομα. Κλείνοντας, ο κύριος Μπιτάκης ευχαριστεί τον κύριο Σταϊκούρα εκ των προτέρων και πιστεύει ότι το αίτημά του είναι εύλογο και δίκαιο. Μάλιστα. Τώρα να πάμε στην Φλόρινα ότι που θα πραγματοποιηθούν rapid test στο αυτοκίνητο από κλιμάκιο του Οδίνικο. Έτσι είναι, Δημήτρη. Ελέγχος ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19, το rapid test που λέγεται, μέσα από το αυτοκίνητο θα κάνει το Σάββατο 19/12/20, δηλαδή μεθαύριο, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στη Φλόρινα. Οι έλεγχοι θα είναι εθελοντικοί και δωρεάν, θα γίνονται μέσα στο αυτοκίνητο όπως αναφέραμε και θα γίνουν στον κύκλο στην είσοδο της Φλόρινας. Ο κόσμος ξέρει πού ακριβώς είναι αυτό το σημείο. Πλατεία, δηλαδή πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Οι πολίτες θα πρέπει να προσέρχονται μόνο με το αυτοκίνητό τους και να ξέρουν το ΆΜΚΑ τους. Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται σε λίγες ώρες και η εξέταση θα είναι ρινοφαρυγική. Η δράση αυτή συνδιοργανώνεται από τον ΕΟΔΗ και τον Δήμο Φλόρινας. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που η ΒΙΠΕ Φλόρινας θα βρεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι είναι, Δημήτρη, με ένα και μοναδικό θέμα τη συζήτηση λήψη απόφασης για τη διευθέτηση χρόνιων εκκρεμωτήτων των εφισταμένων ΒΙΠΕ και ενεργειών για τη δημιουργία νέων στις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει έκτακτα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση που αφορά και την ΒΙΠΕ Φλόρινας θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, όπως είπαμε, στις 18/12/20, δηλαδή αύριο, Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα. Τώρα πάμε και στην βιβλιοπαρουσίαση από το ΚΚΕ Φλόρινας, μια διαδικτυακή εκδήλωση. Δημήτρη, η ΚΟΒ Πόλης Φλόρινας του ΚΚΕ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση βιβλιοπαρουσίαση με θέμα «Η δίκη της Χρυσής Αυγής». Η αποκάλυψη του πραγματικού προσώπου της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης στις 20/12/20, Κυριακή δηλαδή, στις 7.30 το απόγευμα με ομιλητή τον φλωρινιώτη δικηγόρο Βασίλη Καρατζίδη. Το ΚΚΕ και η σύγχρονη εποχή στην καλέσθητη έκδοση έχουν συλλέξει όλα όσα αποκαλύφθηκαν από δικηγόρους, μάρτυρες, δημοσιογράφους που όλα αυτά τα χρόνια μέσα και έξω της δικαστικής αίθουσας δώσανε μάχες, αναφέρουν του ΚΚΕ Δημήτρη, να αποκαλύψουν το ναζιστικό εγκληματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Η εκδήλωση, όπως προαναφέραμε, θα γίνει διαδικτυακά και για πληροφορίες στα γραφεία του ΚΚΕ Φλόρινας. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην εθελοντική αιμοδοσία από το Σωματείο Εργαζομένων στις αρχαιολογικές ανασκαφές τώρα. Πότε θα πραγματοποιηθεί?
Σωστά, Δημητρή. Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιεί το Σωματείο Εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους Φλόρινας την Παρασκευή 18 Δεκάτου του 20, δηλαδή αύριο. Η αιμοληψία θα γίνει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι στο κτίριο Κεφιάπ Φλόρινας. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Νίκος Πετσάνες στην ΕΡΤ Φλόρινας, ότι λόγω των πολλών κρουσμάτων του COVID-19 μειώνονται τα αποθέματα αίματος, γιατί οι ομοδότες δεν πηγαίνουν να δώσουν αίμα λόγω της πανδημίας και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στους ασθενείς, δηλαδή φοβούνται να πάνε να μην κολλήσουν τον COVID. Μάλιστα. Έτσι, το σωματείο μας, λέει ο Γενικός Γραμματέας, διοργανώνει αυτή την εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας. Ωραία. Και να κλείσουμε με την ανακοίνωση που έχουμε από το ΚΤΕΛ Φλόρινας, από τα περαστικά ΚΤΕΛ. Δημήτρη, η εταιρεία των ΚΤΕΛ Νομού Φλόρινας ενημερώνει το κοινό της, δηλαδή το κοινό της Φλόρινας, για την αλλαγή των δρομολογίων την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μάλιστα. Για Θεσσαλονίκη όσοι έχουν, δηλαδή Φλόρινα Θεσσαλονίκη στις 12 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη Φλόρινα, δηλαδή το αντίστροφο, 3.30 το μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Από Φλόρινα Αθήνα στις 23 Δεκάτου του 20 και στις 30 Δεκάτου του 20 το δρομολόγιο θα είναι στις 8.30 το πρωί. Τώρα αντίθετα, από Αθήνα Φλόρινα στις 24 Δεκάτου του 20 και στις 31 Δεκάτου του 20 θα είναι στις 11 το πρωί. Μάλιστα. Δεν θα γίνουν δρομολόγια στις 25 Δεκάτου, δηλαδή ανήμερα των Χριστουγέννων, και την 1η-1η του 21 ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Ωραία. Εσείς το ΚΤΕΛ στέλνει και τις ευχές του. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Μάλιστα. Ευχισμένος ο νέος χρόνος. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε Νίκο για την ενημέρωση από τη Φλόρινα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.